Τι τσαπτεράρα είναι πάλι αυτή η ρεόντα. Χαλάρωσε λίγο, κάνε ένα διάλειμμα. Όχι τίποτα άλλο, θα πάθουμε τίποτα γέροι ανθρώποι. Γεια σου, όλοι μου, Γκιλγαμέσ, και σήμερα κυκλοφόρησε το πολύ αναμενόμενο chapter 1067 του One Piece. Οπότε προφανώς και εγώ, όπως και κάθε εβδομάδα, είμαι εδώ για να το διαβάσω και να το αναλύσω όσο καλύτερα μπορώ. Καταρχάς να πω ότι σε περίπτωση που δεν θυμάσαι τι έγινε στο προηγούμενο chapter και θέλεις να φρεσκάρεις λίγο τα τελευταία γεγονότα, έχω ανεβάσει ήδη ένα βίντεο ανάλυση στο κανάλι μου, οπότε σίγουρα θα σου πρότεινα να του ρίξεις μια ματιά. Επειδή λοιπόν το σημερινό chapter περιέχει πολύ γαμάτες καινούργιες πληροφορίες, κάνε ένα like στο βίντεο σε περίπτωση που σου αρέσει, εννοείται, και χωρίς να καθυστερούμε άλλο, πάμε να μπούμε σιγά σιγά στο chapter. Το chapter αυτής της εβδομάδας είναι το 1067 λοιπόν και ο τίτλος του είναι Punk Records ή αλλιώς τα έγγραφα του Vegapunk. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολλά διαβάζοντας αυτόν τον τίτλο, αλλά υπόσχομαι ότι θα βγάλει νόημα στη συνέχεια, γιατί ο ίδιος ο Vegapunk μας εξηγεί ακριβώς το τι είναι αυτό. Στο εξώφυλλο αυτής της εβδομάδας βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία, στην οποία πρωταγωνιστούν τα αδέρφια του Σάντζι και όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πλέον έχουν ξεφύγει από το Whole Cake Island και γυρίσανε πίσω στη βάση τους. Όσον αφορά το εξώφυλλο αυτή τη εβδομάδα, λοιπόν, μπορούμε να δούμε μία μάχη ανάμεσα στους δύο ίσως πιο μισητούς χαρακτήρες στην ιστορία. Μπορούμε να δούμε μία μάχη, λοιπόν, ανάμεσα στον Σίζαρ, τον οποίο πήραν μαζί τους τα αδέρφια του Σάντζι όταν φύγαν από το Whole Cake Island, και μπορούμε, λοιπόν, να τον δούμε να πολεμάει με τον πατέρα του Σάντζι. Ξέρουμε ήδη ότι αυτοί οι δύο έχουν μεγάλη ιστορία μεταξύ τους, γιατί προφανώς και οι δύο είναι πολύ ικανοί επιστήμονες και έχουν συνεργαστεί κιόλα στο παρελθόν, όταν ακόμα και οι δύο ήταν μέλη των Mads. Οπότε, γνωρίζοντας το αυτό, σίγουρα θα ήθελα να δω και τον Queen να εμφανίζεται κάπου εκεί. Όπως και να έχει όσο και να πολεμάνε μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα καταλήξουν να συνεργάζονται και πάλι. Μπαίνοντας στο chapter, λοιπόν, μπορούμε να δούμε την Bonnie να φωνάζει στο Vegapunk και συγκεκριμένα του κάνει την ερώτηση που όλοι θέλαμε να κάνουμε από το προηγούμενο chapter, η οποία είναι το τι απέγινε το μεγάλο κεφάλι του Vegapunk. Ο ίδιος εντωμεταξύ της απαντάει ότι απλά το έκοψε εσένα είναι τελείως φυσιολογικό και λέει μάλιστα το ότι από την προηγούμενη φορά που την είδε, όχι μόνο μεγάλωνε το κεφάλι του, αλλά και ολόκληρο το σώμα του. Εντωμεταξύ, όσο ο Vegapunk πάει να εξηγήσει το πώς γίνεται αυτό, δαγκώνει και τη γλώσσα του, κάτι που μου φαίνεται φούλα αστείο εμένα. Ο Vegapunk λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι έχει φάει και αυτός ένα φρούτο του διαβόλου και συγκεκριμένα έχει φάει το νόμι 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 ή αλλιώς το φρούτο του μυαλού. Μας λέει ότι αυτό το φρούτο του δίνει την ικανότητα να θυμάται οποιαδήποτε πληροφορία και μας λέει μάλιστα το ότι όσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγει, τόσο μεγαλύτερο γίνεται και το μυαλό του. Ο Chopper εντωμεταξύ έχει καταενθουσιαστεί με όλο αυτό και ρωτάει το Vegapunk άμα είναι δυνατός. Ο Vegapunk το απαντάει πως εννοείται το ότι είναι δυνατός, αλλά μεταξύ μας δεν νομίζω να είναι και τόσο. Ο Luffy εντωμεταξύ κάνει ακριβώς την ερώτηση που όλοι περιμέναμε να κάνει, καθώς ρωτάει τον Vegapunk άμα είναι χαζός πλέον εφόσον έκοψε το κεφάλι του, και εκείνος του λέει να μην τον υποτιμάει, λέγοντας ότι το μήλο που έχει στο κεφάλι του λειτουργεί σαν να είναι μια κεραία. Στη συνέχεια, ο Vegapunk μας αποκαλύπτει πως το πάνω μέρος του εργαστηρίου του είναι βασικά το μέρος του κεφαλιού του το οποίο έκοψε. Αυτό το μέρος λοιπόν εξαιτίας του φρούτου του έχει γίνει τόσο μεγάλο, επειδή εκεί καταλήγουν όλες οι καινούργιες πληροφορίες που μαθαίνει και ο ίδιος, αλλά ακόμα και οι 6 κλόνοι οι οποίοι έχει φτιάξει. Αυτό το μέρος του νησιού λοιπόν το έχει ονομάσει Punk Records. Και σε αυτό αναφέρεται και ο τίτλος του σημερινού chapter. Ο Vegapunk λοιπόν εξηγεί λίγο καλύτερα στο group το πώς λειτουργούν οι 6 κλόνοι του, λέγοντάς μας συγκεκριμένα ότι μία φορά την ημέρα κάθεται και συγχρονίζει όλες τις εμπειρίες και τις καινούργιες πληροφορίες που συλλέγουν. Μας λέει ότι αυτοί οι κλόνοι μπορεί πάνω κάτω να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, αλλά προφανώς όλοι τους συλλέγουν διαφορετικές πληροφορίες. Επίσης, ο Vegapunk λέει πως εξαιτίας της κεραίας που έχει στο κεφάλι του, μπορεί ουσιαστικά να στείλει πληροφορίες στο Punk Records από μεγάλη απόσταση. Άρα, βασικά είναι σαν να έχει ανακαλύψει το WiFi. Όλη αυτή η δύναμη του φρούτου του Vegapunk λοιπόν έχει ένα πολύ θετικό στοιχείο αλλά έχει και ένα αρνητικό. Το καλό στοιχείο που εξηγεί και ο ίδιος είναι το ότι εφόσον αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε αυτό το μέρος, ουσιαστικά είναι και εφικτό να δημοσιευτούν στον υπόλοιπο κόσμο. Κάπως έτσι λοιπόν όλοι οι επιστήμονες του κόσμου θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Το κακό κομμάτι σε όλο αυτό βέβαια είναι ότι μέσα σε αυτή την αποθήκη, ας πούμε, μπορούν να αποθηκευτούν και πολύ κακές σκέψεις. Κάτι που μάλιστα ρωτάει και ο ίδιος ο Τζίμπε, αλλά ο Vegapunk το απαντάει χαριτολογώντας ότι η επιστήμη δεν μπορεί να εξελιχθεί με αυτό το σκεπτικό. Η Bonnie εντωμεταξύ νευριάζει ακόμα περισσότερο από αυτή την απάντηση, καθώς λέει στο Vegapunk πως είναι ικανός να θυσιάσει τα πάντα για την επιστήμη. Του λέει μάλιστα ότι γι' αυτό μετέτρεψε τον πατέρα της το Kuma σε ένα άψυχο ρομπότ, και μάλιστα βλέπουμε να βγάζει και ένα lightsaber έτσι ώστε να απειλήσει το Vegapunk για να γυρίσει τον Kuma στο φυσιολογικό. Ο Vegapunk εντωμεταξύ τρομάζει πάρα πολύ από αυτό, αν και βέβαια δεν είμαι τόσο σίγουρος άμα φοβάται την Bonnie, καθώς της λέει ότι αυτό το φωτόσπαθο ήταν μια αποτυχία, γιατί με το
που ανάβει προσελκύει πάρα πολλά έντομα πάνω του. Από το πουθενά λοιπόν εμφανίζονται πάρα πολλά υπτάμενα έντομα, κάτι το οποίο βλέπει η Bonnie και από την τρομάρα της λιποθυμάει. Ενώ παράλληλα βλέπουμε το Vegapunk να κάθεται λίγο στεναχωρημένος. Τον βλέπουμε μάλιστα να δικαιολογεί την αντίδραση της Bonnie, λέγοντας ότι είναι πολύ λογικό το να θέλει να τον σκοτώσει. Άρα από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο Vegapunk είναι ένας καλός χαρακτήρας. Εν τω μεταξύ, μιας και ο Vegapunk γνωρίζει για τα γεγονότα που έγιναν στον πόλεμο του Wano, έτσι όπως τα φέρνει η συζήτηση, ρωτάει τον Luffy άμα είναι αλήθεια το ότι υπήρχε άλλος ένας δράκος πέρα από τον Kaido. Κάπως έτσι μια θεωρία που είχε πει κάποτε ο θείος Gilgamesh βγαίνει αληθινή. Μαθαίνουμε λοιπόν πως ο λόγος για τον οποίο ο Vegapunk θεωρούσε το φρούτο του Momonosuke μια αποτυχία δεν είναι άλλος πέρα από το ότι ο δράκος του Momonosuke είχε ροζ χρώμα. Αυτό το φρούτο λοιπόν ήταν σχεδόν ένα τέλειο αντίγραφο, αν εξαιρέσει κανείς αυτό το περίεργο ροζ χρώμα που είχε. Κάπου εδώ η συζήτηση ξαναλάζει θέμα λοιπόν, καθώς ο Luffy ρωτάει τον Vegapunk τι παίζει με αυτό το αρχαίο ρομπότ. Εκείνος λοιπόν του λέει πως δεν το δημιούργησε ο ίδιος, καθώς αυτό το ρομπότ επιτέθηκε στη Μαριζόα πριν από 200 χρόνια και κατά πάσα πιθανότητα δημιουργήθηκε περισσότερα από 900 χρόνια πριν. Μάλιστα μας λέει πως δεν ξέρει το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το ρομπότ ή το ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της επίθεσης και επίσης μαθαίνουμε ότι στο παρελθόν η παγκόσμια κυβέρνηση είχε δώσει εντολή να καταστραφεί αυτό το ρομπότ τελείως. Κάτι που βέβαια δεν υπάκουσαν οι επιστήμονες της παγκόσμιας κυβέρνησης γιατί αυτό το ρομπότ είχε κερδίσει το ενδιαφέρον τους. Κάπου εδώ λοιπόν αλλάζουμε σκηνικό και μπορούμε να δούμε τον Σάκα να δείχνει αυτό το ρομπότ στη Ρόμπιν και στους υπόλοιπους, οι οποίοι εντωμεταξύ άκουσαν όλη την ιστορία του Vegapunk μέσω μιας οθόνης που έχει μπροστά του Σάκα. Η Ρόμπιν εντωμεταξύ προσπαθεί να συνδυάσει αυτό το σκηνικό με άλλα γεγονότα της ιστορίας που έγιναν πριν από 200 χρόνια και τονίζει πολύ συγκεκριμένα ότι πριν από 200 χρόνια έγινε και ο πόλεμος ενάντια στο Fishman Island. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν αυτό το ρομπότ ανέβηκε μόνο του το Red Line και μαθαίνουμε επίσης από τον Σάκα ότι ο Vegapunk προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αντίγραφό του το οποίο κατέληξε να είναι το Vegaforce 1 που έχουμε δει. Προφανώς βέβαια αυτό το αντίγραφο δεν ήταν και τόσο πετυχημένο καθώς ο Σάκα λέει πως οι επιστήμονες εκείνη την εποχή είχαν κάτι το οποίο δεν έχει ο Vegapunk αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάτι συγκεκριμένα ήταν μια πηγή ενέργειας. Ο Σάκα μάλιστα λέει πως αυτή η πηγή ενέργειας θα μπορούσε ακόμα και να αλλάξει την κοινή λογική στον κόσμο σήμερα. Κάπου εδώ θέλω να πω μια πολύ ακραία ιδέα που είχα ή μια θεωρία θα μπορούσα να πω καλύτερα. Το ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ τρελό και καθόλου λογικό, αλλά χωρίς να εξηγήσω τίποτα παραπάνω, θα προσπαθήσω να μαντέψω ότι αυτή η πηγή ενέργειας που αναφέρει ο Σάκα δεν είναι άλλη από την κόλλα. Και ναι, εννοώ την κόλλα που χρησιμοποιεί ο Φράγκη τόσο καιρό. Το ξέρω ότι ακούγεται τελείως τρελό, αλλά θέλω να αναφέρω αυτή τη μικρή ιδέα στο βίντεο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, απλά για να έχουμε να τη θυμόμαστε στα επόμενα chapters. Απλά φανταστείτε να έχω πέσει μέσα. Μετά από το μάθημα ιστορίας του Σάκα, λοιπόν, αλλάζουμε και πάλι σκηνικό και επιστρέφουμε πίσω στη συζήτηση του Λούφι με του Vegapunk. Ο Vegapunk, λοιπόν, του λέει ότι νιώθει πάρα πολύ άσχημα για αυτά που έχει κάνει στην Bonnie και φαίνεται μετανιωμένος που δεν μπόρεσε να της δώσει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Πραγματικά αναρωτιέμαι το τι θα μπορούσε να θέλει να της δώσει. Ίσως έχει σχέση με τον πατέρα της, ίσως είναι κάποιες αναμνήσεις του ή κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, λογικά θα το μάθουμε στο μέλλον. Το σημαντικό μέρος αυτής της συζήτησης είναι το ότι ο Vegapunk ρωτάει τον Λούφι άμα μπορεί να τον πάρει από αυτό το νησί. Προφανώς ο Vegapunk ξέρει ότι η παγκόσμια κυβέρνηση θέλει να τον σκοτώσει πλέον και σίγουρα δεν θέλει να πεθάνει, οπότε θέλει να το γλιτώσει αυτό. Οπότε προφανώς η πιο λογική απόφαση είναι το να ακολουθήσει ένα πλήρωμα ενός Γιόνκο. Λέτε ο Vegapunk να είναι το 10ο μέλος των Straw Hats? Ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά όχι και τόσο απίθανο. Ίσως κιόλας αυτή θα είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ξανασυναντηθεί ο Vegapunk στο μέλλον με τον Dragon. Κάπου εδώ αλλάζουμε και πάλι σκηνικό λοιπόν και μπορούμε να δούμε ότι ο Λούτσι με τους υπόλοιπους CP0 έχουν φτάσει πλέον στο νησί. Για την ακρίβεια έχουν φτάσει στην είσοδο του νησιού και βλέπουμε ότι ζητάνε την άδεια του Σάκα για να τους αφήσει να περάσουν μέσα. Λέγοντας ψέματα μάλιστα, καθώς λένε ότι ήρθαν εδώ για να γυρίσουν πίσω το Σέραφιμ του Κούμα. Προφανώς ο Σάκα καταλαβαίνει ότι λένε ψέματα, καθώς γνωρίζει ότι είναι εδώ για να σκοτώσουν τον Vegapunk και εννοείται πως δεν τους αφήνει να περάσουν μέσα και μάλιστα διατάζει και τους υπόλοιπους κλόνους να ετοιμαστούν για μάχη. Εγώ για να πω την αλήθεια θα ήθελα να μπουν μέσα, κυρίως γιατί θέλω να ξαναδώ μια μάχη ανάμεσα στον Λούφι και στον Λούτσι. Αν και βέβαια νομίζω πως ο Λούφι αυτή τη φορά δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Κάπου εδώ λοιπόν αλλάζουμε σκηνικό για μια τελευταία φορά στο σημερινό chapter, καθώς μεταφερόμαστε στο Kamabaka Kingdom όπου είναι και η βάση του Revolutionary Army. Εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε τους commanders του Dragon να προσπαθούν να ξαναφτιάξουν το σώμα του Κούμα, μέχρι που εκείνος ξαφνικά σηκώνεται χωρίς να πει τίποτα και μπορούμε να τον δούμε να τρέχει ξαφνικά προς τα μία κατεύθυνση. Κάπως έτσι κλείνει το σημερινό chapter λοιπόν, με τον Dragon και τους υπόλοιπους να του φωνάζουν να μην φύγει γιατί το σώμα του δεν είναι ακόμα στο 100%. Έτσι κλείνει το σημερινό chapter λοιπόν και την επόμενη εβδομάδα δυστυχώς έχουμε break. Μπορώ να πω ότι και το σημερινό ήταν ένα ακόμα πολύ γαμάτο chapter, όχι μόνο μάθαμε το ότι ο Vegapunk έχει φάει και αυτός ένα φρούτο του διαβόλου και μάθαμε κιόλας λίγα πράγματα για τη δύναμή του και το Punk Records. Επίσης ο Vegapunk θέλει να δώσει στην Bonnie κάτι το οποίο φαίνεται αρκετά σημαντικό. Επίσης είδαμε ότι θέλει να ακολουθήσει τον Luffy
επιστροφή στο ταξίδι του, έστω ακόμα και για να σωθεί από την παγκόσμια κυβέρνηση προσωρινά, και επίσης από ό,τι φαίνεται το σώμα του Κούμα κρύβει ακόμα ένα μυστήριο. Όπως και να έχει, αυτή ήταν η ανάλυση για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε και να ήταν αρκετά κατανοητή. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα, κυρίως γιατί την επόμενη εβδομάδα θα σκάσουν πολλές θεωρίες και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας!